ενώ είσαι τόσο πολύ απλός άνθρωπος, εγώ σε ξέρω από παλιά. Αρκετά χρόνια, ναι. Και σε έχω παρακολουθήσει. Πραγματικά εμένα με εξέπληξε το γεγονός και του μεγέθους της αλλαγής και της επιτυχίας της αλλαγής. Το ευχάριστο είναι, ναι, αυτό που το αναφέρεις, είναι ότι ο κόσμος δέχεται και δέχεται τις διάφορες αλλαγές τις οποίες κάνεις. Ναι, τις οποίες δεν θεωρώ αλλαγές. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πάντοτε μέσα μου, αλλά τώρα είναι άλλη στιγμή για να τις να βγουν προς τα έξω. Και τις δέχεται. Εγώ και τον Τζάσκο Δίσκο, που είναι κάτι όχι τόσο εύκολο για να αγγίξει τον κόσμο, λόγω ότι είναι στα αγγλικά τα πολλά τραγούδια. Βεβαίως. Και πάλι παρόλα αυτά ο κόσμος το δέχτηκε, που είναι πολύ ευχάριστο. Πώς ήταν ή είναι ο πιο αγαπημένος άνθρωπος στη ζωή σου, ο δικός σου άνθρωπος, ο άνθρωπος που θες να βλέπεις στις καλές και στις κακές στιγμές? Πέραν της οικογένειας μου, της αδερφής μου, ναι, υπάρχει βέβαια. Υπάρχει. Mm-hmm. Είσαι ερωτευμένη τώρα? Σαν λίγο παράξενα το εκφράζω που μιλιώνας βεβαίως, αλλά... Είσαι. Ναι. Άρα είσαι... Βαθιά, δηλαδή σωστά. Πόσους δίσκους ετοιμάζεις? Φέτος, ναι, ετοίμασα το Αχιονακτή, ναι, ένα δίσκο με τρία τραγούδια, mm-hmm, όπου κάνω τον Ντάγιν Μπίνι, έναν ντουέτο, mm-hmm, σε μουσική Χρήστου Φιλίππου και στίχους Κώστα Φασουλά, ναι, και Ανδρέα Παράσου. Ναι. Θέλω να τους δημιουργούς, είναι κουρασίδιο για τον κόσμο να ακούει, αλλά... Είναι πολύ αρχούς, σημαντικό, δεν υπάρχει, δηλαδή, ακριβώς. Και αυτό το ξέρω, Αλέξια, πολύ, ναι, καλά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνονται συνήθως πουθενά. Πραγματικά, και χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε μουσική. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός. Ένας δίσκος αυτός. Ένας δίσκος μετά, δίσκος, ναι, Σταμοκώστου, που ετοιμαζόταν για πολλούς μήνες. Mm-hmm. Με μελοποιημένη ποιήση της Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Ναι. Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, mm-hmm, της Αγγελίδου. Από τον Μάριο Μελετίου, ένα άλλο Κύπριο συνθέτη. Ο Παφηγητές είναι η ηθοποιή που ανέφερα προηγουμένως, υπέροχη αυτή ηθοποιή. Ο τζαζ ο δίσκος μου. Ναι. Στο οποίο συμμετέχει ο Τσικ Κορία και ο Τζον Πατιτούτσι, δύο από τους μεγαλύτερους μουσικούς στην jazz studios αυτό, ναι, παγκοσμίως. Ήταν πολύ τιμητικό αυτό να δεχτούν. Και τον κύριο Μητσοδωράκη. Ναι. Τέσσερις. Είναι διαφορετική βεβαίως, ναι, αλλά έπρεπε να γίνει τώρα. Δηλαδή αυτό αισθάνθηκα. Το ωραιότερο δώρο που σου έχουν κάνει μέχρι τώρα ποιο είναι? Το πιάνο μου. Το πιάνο σου και στο χάρισε ποιο? Ο Κυριάκος. Να είναι καλά. Αναπιύνουμε στην υγειά. Αυτό σημαίνει πολλά. Είναι ότι αγαπάει ο ίδιος τη μουσική, οπότε το είπα. Το είπες. Εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες στο Κόκκινο Βελούδο, που συναντηθήκαμε, που σε είδα τόσο καλά. Να σου ευχηθώ να πάνε και οι επόμενες σου δουλειές το ίδιο καλά. Σε ευχαριστώ. Και να περνάς πολλές καλές στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάς. Επίσης, να σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά που ήρθες, την υγειά σου. Και κυρίες και κύριοι, από την Αλέξια, από μένα και πάνω απ' όλα από όλους εμάς εδώ στο Κόκκινο Βελούδο, καλό βραδινάκι. Thank you.